λέει αυτά που όταν μου εξηγήσετε. Πείτε μου ένα που λεφτά λέει. Εγώ το ομό και τα γράφω κιόλας. Επίσης, ποιος μιλάει για τη μαύρη βίβλο των ελληνικών τραπεζών. Ποιος τολμάει να τα πει αυτά στις Έλληνες. Κανείς. Ποιος τολμάει να πει για τον έλεγχο της ελληνικής οικονομίας από πολυεθνικές εταιρείες, κύριε Πανόπουλε, οι οποίες είναι μουσουλμανικών συμφερόντων και τραπεζικών συμφερόντων. Δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια επενδύουν οι μουσουλμάνοι αφιδώς στην Ελλάδα. Γιατί το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Και αν αναλογιστούμε, κύριε Βελόπουλε, το γεγονός ότι ακριβένουν τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο αυτό πράγμα. Και είναι γραμμένα όλα μέσα στα βιβλία. Και λέω, πέντε μου τη χάρη, παραλάβετε, γιατί είναι 6 έργα, 39 ευρώ από 120 ευρώ. Έχουμε για σήμερα περίπου 45 σειρές για 45 τυχερούς. Χθες κάναν πολλά παράπονα κάποιοι, γιατί μετά πέραν τηλέφωνο και του λένε 120 ευρώ. Ναι, αλλά δεν είχαμε. Χθες είχαμε 48 σειρές. Αυτό ισχύει. Είναι δύο τρεις μέρες ακόμα, δεν είναι παραπάνω. Ναι, σήμερα έχουμε 45 σειρές. 39 ευρώ από 120 ευρώ. Προλάβετε να παραλάβετε τα 6 έργα, συγκλονιστικά έργα, μαζί με το DVD, που θα καταλάβετε ποιοι φάγαν τα λεφτά. Ποιοι σας πήραν τα λεφτά? Οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι του κόσμου μιλούν και λέγουν: η οικονομική κρίση είναι μια τεράστια απάτη. Ποιοι κρύβονται από πίσω, πώς τρώνε τα λεφτά κάποιοι, πώς χάσαμε τα λεφτά μας εμείς, θα τα βρείτε όλα εδώ μέσα. Ζητάτε επίμονα το DVD. Όλα αυτά μαζί, 6 έργα, 39 ευρώ από 120 ευρώ, τα δικά μου βιβλία είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, είναι 2 βιβλία δικά μου και άλλα 4 έργα. 39 ευρώ από 120 ευρώ για 45 μόνο τυχερούς. Ο 46ος, 120 ευρώ. 2-31-0-25-23-20, μην κάθεστε, προλάβετε τώρα. 39 ευρώ από 120 ευρώ για 45 μόνο από εσάς. Για να καταλάβετε ποιοι σας φάγαν τα λεφτά, για να καταλάβετε ποιοι έφαγαν τα λεφτά σας. Με στοιχεία, όχι παραμυθάκια, με στοιχεία. Και να πω και κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ με την εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα χθες. Πράγματι. Λυπήθηκα, χάρηκα γιατί κάποιοι μάθανε. Γιατί εδώ και 1,5 χρόνο που κάνω ρωτήσεις για τη Χαράτη Κοπούλου εγώ, κανένα κανάλι, μόνο ο Χαρδαβέλας ευαισθητοποιήθηκε. 1,5 χρόνο φωνάζω. 1,5 χρόνο φωνάζω για τη Χαράτη Κοπούλου. Και η δραγόνακη παρέα της Φραγκιουδάκη, αυτοί που θέλουν να εθνοκτονήσουν την Ελλάδα, το τονίζω, να δολοφονήσουν το έθνος, και το λέω δημοσίως και θα μου κάνει και ό,τι θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορώ να τα αποδείξω, διότι είτε με δόλο, είτε ανευδόλου, εθνοκτονούν την Ελλάδα. Και γράφουμε στο βιβλίο ποιοι θέλουν να αλλάξουν τα σχολικά μας εγχειρίδια, για να ξέρουμε τι λέμε. Ποιοι είναι από πίσω ουσιαστικά, ορίστε. Για να μην νομίζετε τα λέω μόνο έτσι, τα γράφω κιόλας, γι' αυτό λέω διαβάστε τα βιβλία. Ξέρω πολύ καλά τη γράφω, ξέρω πολύ καλά γιατί και ποιοι αλλάζουν τα βιβλία ιστορία. Πόσο όρο πίσω από την ιστορία αυτή χρηματοδοτεί, κύριε Πανόπουλε, Έλληνες καθηγητές και δασκάλους και... Έτσι είναι. Ναι! Για να πέσει η πόλη πρέπει να ανοίξει η πόλη, από μέσα η πόρτα. Τους δίνει χρήματα ο Τζον Σόρος επιδοτήσεις για να διδάσκουν αυτά που θέλει αυτός. Η Κερκόπορτα ανοίγει από μέσα πάντα, δυστυχώς, και αυτό πρέπει έργα, να καταλάβουμε. 39 ευρώ από 120 και πλέον ευρώ, 39 ευρώ και 45 μόνο τυχερούς. Ψάξτε τα χαρτονομίσματά σας. Δεν υπάρχει ελληνικό χαρτονόμισμα. Πάλι. Θα το πούμε και μετά πάλι. Κύριε Βελόπουλε, αφήσαμε μία ερώτηση εκκρεμή στη χθεσινή εκπομπή για το θέμα του Καλλικράτη. Θέλω να το δούμε και σήμερα, γιατί είπατε ότι ο Καλλικράτης οδηγεί την Ελλάδα σε διάσπαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακούστε, κύριε Αντωνάκο. Το σχέδιο Καλλικράτης που υλοποιεί το ΠΑΣΟΚ μιλάει για δύο μητροπολιτικές περιοχές, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 5 εκατομμύρια Θεσσαλονίκη, 8 εκατομμύρια Αθήνα. Πόλης κράτη στην ουσία. Πόλης κράτη ακριβώς. Θα τα πω όλα τώρα, κάτσε. Μισό λεπτό, θα τα πούμε όλα. Πάμε να τα πω όλα. Πάνω που λέξε. Ο Καλλικράτης λοιπόν μιλάει για περιφέρειες που θα έχει ουσιαστικά πρωθυπουργούς μικρούς. Με απεριόριστες δυνατότητες. Με κονδύλια, με χρήματα. Θα μαζεύουν, θα εισπράττουν από τα μία, από δημοτικά τέλη, νομαρχιακά τέλη, από τις περιφέρειες σε μια δεξαμενή για να κάνει το έργο περιφερειάρχης. Μέχρι εδώ, καλό. Λογικό. Ρωτώ όμως, κύριε Αντωνάκο, στη Θράκη, που το 40% που πλησιάζει σήμερα είναι είτε πράκτορες της Άγκυρας, είτε Τούρκοι, δυστυχώς γιατί τους χάσαμε, είτε τρομοκρατημένοι Έλληνες μουσουλμάνοι, οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν μουσουλμάνους. Ποιος εγγυάται σε σένα και σε μένα ότι τα επόμενα 10 χρόνια, 6 χρόνια, ο Περιφερειάρχης δεν θα είναι όμηρος αυτής, εδώ η Ελλάδα είναι όμηρος της Θράκης και των Τούρκων, του προξενείου. Δεν θα είναι ο Περιφερειάρχης ο οποίος θα ζει εκεί και θα κινδυνεύει η ζωή του ανά πάσα ώρα και στιγμή από τους πράκτορες της ΜΜΤ
και μιλάμε για μια μικρή ημιαυτονομία. Και αυτό είναι μια λογική ερώτηση που κάνετε, γιατί εάν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και υπερπληθυσμός, ο περιφερειάρχης μπορεί να είναι άλλο. Περίμενε. Έτσι. Δίνουν ψήφο στους λαθρομετανάστες, μετανάστες, οι οποίοι περίπου 1 εκατομμύριο. Οι οποίοι μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Αθήνα και πολλοί μουσουλμάνοι έχουν πάει στη Τράκη. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Ποιος μου εγγυά την επόμενη εξαετία ότι αυτοί θα συμπεριθούν να κάνουν ένα μουσουλμανικό κόμμα? Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Αυτό συνεχίζω. Αυτό είναι περίμενε, περίμενε. Συνεχίζω. Κρατήδιο των Σκοπίων. Τελειώνει. Αναγνωρίζουμε Βόρεια Μακεδονία, γίνεται η επανάσταση των Αλβανών στην περιοχή, τελειώνουν τα Σκόπια. Είπατε ότι θα δώσουν και ελληνική ηθαγένεια σε αυτούς τους Σκοπιανούς. Άρθρο 19. Ναι. Αυτό πράγμα που θα δημιουργηθεί, θα δημιουργήσει μια ημιαυτόνομη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα Μακεδονία. Άλιστα. Θα μου πεις, κύριε Αντωνάκο, αυτό πώς θα γίνει? Άκου λοιπόν πώς θα γίνει. Αυτά που λέω είναι γραμμένα στα βιβλία και θέλω να καταλάβουν κάποιοι. Πώς θα γίνει? Για να γίνει αυτό πρέπει να αποβληθεί η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορεί η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασπαστεί, να κατακρεμαστεί. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Πού πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα αυτές τις μέρες, κύριε Αντωνάκο? Πού την οδηγούν βήμα-βήμα? Την οδηγούν στο να φύγει από το ευρώ ουσιαστικά, να φύγει. Πάμε από στο την παρακάτω, κατά κάποιο πάμε τρόπο στο ότι... παρακάτω στάδιο για να καταλάβεις μας οδηγούν, κύριε Αντωνάκο. Αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Ό,τι και να μου λένε οι Ευρωπαίοι θέλουν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα διαλυθεί το ευρώ. Και η Γερμανία ακόμα. Οι Αμερικανοί μπορεί να μας χαϊδεύουν θεωρητικά, αλλά θέλουν, ακούστε με, κοινωνική εξέγερση. Διότι η κοινωνική εξέγερση, κύριε Αντωνάκο, θα μας οδηγήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα λοιπόν, ο Σόρος, ο Ρότσιλντ και όλοι αυτοί θέλουν τον Έλληνα να βγει στους δρόμους και να κάψει την Ελλάδα. Να την κάψει, ώστε κατασταλτικά μετά να παρεύουν κάποιοι, στο λέω έτσι απλά για να καταλάβεις, να γίνει αναστατωτική έκρηξη, να μας πετάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση απ' έξω για πολιτικούς λόγους, αφού δεν μπορεί, υπάρχει αστάθεια πολιτική στην Ελλάδα, θα γίνει. Θα μας πετάξει έξω πολιτικά. Και μετά, κύριε Αντωνάκο, έχω τα επόμενα στάδια ένα προς ένα. Αυτή είναι η αλήθεια και το τονίζω και το ξαναλέω. Η Αμερική έχει βάλει ουσιαστικά τα παγαλάκια της στην Ελλάδα να φωνάζουν δίθεν υπέρ των Ελλήνων. Οι Αμερικανοί αυτό λένε. Οι Ελληνικοί, άμα διαβάσετε το Αμερικανικό τύπο, αυτό λένε. Αλλά θέλουν και προτείνουν εξέγερση των Ελλήνων. Και όσοι μιλούν για εξέγερση των Ελλήνων σήμερα και θέλουν τον Έλληνα στο πεζοδρόμιο να καίει, να ρημάζει, να σκοτώνει, είναι αυτοί που θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, κύριε Αντωνάκο. Το λέω δημοσίως πρώτη φορά, μήπως και καταλάβουν κάποιοι ότι αυτή η εξέγερση θα μας πετάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και οικονομικά έξω. Που σημαίνει δεν διανοούμαστε πλέον, σταματάμε για διανοούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει πεινάμε, που σημαίνει τελειώσαμε. Και αυτές οι περίεργες απεργίες, οι προβοκατόρικες, αυτά τα επεισόδια δεν γίνονται τυχαία, κύριε Αντωνάκο. Γίνονται με υποκίνηση ξένων πρεσβειών. Ένα και ένα κάνουν δύο και το λέω, το υπογραμμίζω και βέβαια να σου πω και κάτι άλλο. Διότι αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδεται έξοδο στους Αμερικανούς στο Αιγαίο, έλεγχος για τον Τούρκο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη περιοχή συνολικά. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Στόχος λοιπόν είναι η Ελλάδα να οδηγηθεί σε μια πλήρη κατάρρευση, ώστε να μπορούν μετά να την κάνουν φετάκια και να την πάρουν και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Όσοι το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν. Αυτά τα οποία συζητούν καθημερινώς, κύριε Βελόπουλε, για, για τη μείωση των συντάξεων στο Μεσό και αυτά και όλα αυτά, δεν εντάσσονται σε αυτό το θέμα? Σχεδιασμός είναι, κύριε Δωμάτα. Σχεδιασμός. Τρομοκράτης του κόσμου, δηλαδή, και προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να αγανακτήσει και μέσα στο παιχνίδι παίζουν και δημοσιογράφοι τον όλο αυτό να αρχίζει να εξεγείρεται, να κάνει ό,τι κάνει αντί να τον ενημερώσουν. Παιδιά, δεν υπάρχουν χρήματα. Τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Δανειζόμαστε και πληρώνουμε δημοσίους υπαλλήλους. Δανειζόμαστε και αυτό. Θα μπουν φυλακοί κάποιοι. Που κρέψαν τα λεφτά. Αν όμως θέλετε να μάθετε ποιες φάγαν τα λεφτά, μέσα στα βιβλία μου το γράφω. Υπάρχει το DVD ντοκιμαντέρ για την απάτη της οικονομικής κρίσης που είναι γραμμένα εκεί μέσα. Για να μην μας δουλεύουν κάποιοι. Επιτέλους καταλάβετε τι γίνεται με την Ελλάδα. Επιτέλους καταλάβετε τι θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα. Είναι 6 έργα 39 ευρώ από 120 ευρώ. 39 ευρώ έχουν απομείνει 37 σειρές. Μόλις 37 σειρές για σήμερα έχουν απομείνει. Από 120 ευρώ 39 ευρώ 6 έργα προλάβετε τώρα για να καταλάβετε επιτέλους ποιο είναι το σχέδιο για να ρηχθεί η Ελλάδα στο χάος.
Η αγωνία μου είναι αυτή.